Καλησπέρα σε όλους από το Γουσου Πού. Τρίτη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο της Μάστερ. Οι Χάρλεμς του Νίκου Ρουσιώτη φιλοξενούν τους New York Knicks του Τάσου Καλπακίδη. Οι Χάρλεμς, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει λίγο άψαρα τη σεζόν, βρίσκονται στο 0-2. Την τελευταία αγωνιστική στον Κολονό έχασαν από τον Black Mamba με 76-16. Από την άλλη, οι Newborn Knicks ξεκίνησαν με το δεξί εδώ στο Περιστέρι. Επικράτησαν με 50-36 τον Τζοκέρς. Πρώτο καλάθι για τους μπλε από το Μότσιο. Μπλε οι οποίοι και σήμερα έχουν το πρόβλημα των απουσιών με 6 μαθεύει. Από την άλλη, ένα πούλμαν έχει έρθει από την άλλη πλευρά. 10 παίχτες για την ομάδα του Τάσου Καλπακίδη, ο οποίος ας το έξω εδώ. Βουσιώτης, μπάλα χαμηλά, τεχνικό rebound, split και έξω η μπάλα στον Σταυρόπουλο, ο οποίος θα κερδίσει το foul. Σταυρόπουλος, Σιάμος, Μότσιος, Βουσιώτης και Δαμίγος. Για τους Χάρλεμς, από την άλλη, Αγρέβης, Καλπακίδης, δύο πρώτοι για τον Σταυρόπουλο. Αγρέβης, Καλπακίδης, τους άλλους, ο Χατζής, ο Κουκολάκης μάζος με το 37. Και θα περάσει την μπάλα στον Αγρέβη. Κλέψαμε τον Αμίγο. Σκιάμος γυρνάει, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Αμυντικό rebound από τον Καλπακίδη. Την μπάλα στον Κανακούση. Καλπακίδης με δεξίπλο δεράκι άστοχο. Rebound από τον Αγρέβη. Δύο πόντα τον Ζηλό. Έμενε να πω από την πεντάδα στον New York Knicks, οι οποίοι, όπως μας είπε και ο Τάσος Καλπακίδης, θα μιλήσει και ακόμα μια φορά στην άσο γήπεδο, ακόμα ένα πόντος του Αγρέβη. Ο ψηλός στις 4, 4 όλα στα πρώτα 2 λεπτά εδώ στο Περιστέρι. Μότσιος παίζει με πλάτη, γυρνάει, καλά και φάουλ. Στους 4 πλέον και ο Μότσιος. Έμεσο τρίποντο. 7-4 το σκορ. Επίδεση για τους Newborn Knicks, οι οποίοι δεν ξέρω τι σχέση έχουν με την ομάδα του Γαλανού. Αυτό δεν το ρώτησε, η αλήθεια είναι. Τον Τάσο. Μπαλαφάρι χαμηλά στην Αγρέβη, ο οποίος αστοχεί ούτε με δεύτερο προσπάθεια. Λούσκεται στα πτυσιά μου, όσο μάλλον κατεβάζει. Φάουλ ψηλά από τους Knicks. Το οποίο ήταν και το τρίτο μετά το πέρασμα των 3 λεπτών. Σταυρόπουλος, καλάθι, όχι φάουλ, ναι. Τέταρτο φάουλ για τους Knicks, οι οποίοι για τα επόμενα 7 λεπτά οποιοδήποτε φάουλ και αν κάνουν θα στείλει τους Χάρλεμ τις βολές. Σημαντικό αυτό. Αστοχή πρώτη. Ο
Άστον και δεύτερη rebound. Αν την καταλακτήσει. Σουτ από μέση απόσταση, άστοχο rebound από το Μότσιο. Βάζω τον Ισιώτη, ο οποίος Ισιώτης μας μίλησε πριν το παιχνίδι. Μας είπε κάποια πράγματα και για τους φέτοιμους Χάρλεμς. Οι οποίοι και φέτος έχουν κάποια θεματάκια με το ρόστερ. Όχι με το ρόστερ, βασικά με τις παρουσίες. Έστοχη πρώτη από τον Σιάμο. Βέβαια εγώ που τους είχα δει στο Pelicans στα πρώτα μου παιχνίδια, νομίζω ήταν οι 7 ή 8 τότε, δεν θυμάμαι. Πάντως μου φάνηκαν καλοί, τώρα σημασία έχει ποιος κατεβαίνει. Στην Κέξο, στην Καμποντιγωνία, άστοχο, επιθυντικό rebound και 9-14 για τους Φίξ. Από χαμπεσίστενε, ο rebounder, ο οποίος μπήκε προ λίγο στο παρκέ, από το τρίποντο rebound, από το Σιάμο. Σιάμος, ο αμίγος, παίρνει την μπάλα στον Μότσιο. Δεν παράλα με την baseline, πάει την μπάλα στο Ρουσιώτη. Given goal, 3 λεπτά στο ρολόι. Δύσκολο layup, rebound. Από τον Χαντή. Χαντής δίστασε, πέρασε από το κέντρο, έφτασε τον Καλπακίδη, σημαίνος. Αλλά άτυχος ο Τάσος. Από ό,τι βλέπω στις έδρες, οι Φίξ έχουν και κοινό. Βγήκανε και στη Μάκη Πάγκου και στη Μάκη της έδρας. Ο Ρουσιώτης για τρεις. Άτυχος ο πρόεδρος. Μόχισος και εντυνένο φάουλ. Και δύο βολές για τους Χάρλεμς. Time out, 8-4, μπροστά η ομάδα του Ρουσιώτη. Επιστρέφει μετά το time out στη γραμμή της φιλανθρωπίας του Σιάμος. Στην πρώτη. Αυτή και δεύτερη rebound από τους Φίξ. Γωνία, τρίπλα σουτ, άσπρο όμως και ευθύνησε το Χατζή. Κάτζιος. Στον Μότσιο, σε αιζολέφτου από το ψηλός και από τον Κάτζιο. Μότσιο σηκώνεται για δύο αστοχή, rebound από τον Καρακούση. Από τον Χατζή με συγχωρείτε. Παρόμοιο φυλάκι, αγιοτή παίχτε από το Σφίξ, θα πω εγώ. Μαλίτα του βάζω ωραία πραγματάκια, το ωραίες κάλτσες. Λίγο άσχητο, αλλά είπα να το πω. Γενικότερα είναι πολύ δυνατή ομάδα η Φίξ. Και νομίζω αυτό ήταν και το όπλο τους πέρσι. Σήκωσαν την Evolution. Πολύ πάθος και ενέργεια. Εδώ μέσα από το άστοχο. Επιστρέφει rebound από τον Χαμπεσί. Και έχουμε εδώ foul. Λογικά πάνω στο rebound. Πρώτον για τους Χάρλεμ. Σε επαναφορά από την baseline με το Σέιζι. Λάθος η πάση του κλέψου του Ταμίγου. Μόρφιος, Κάτζιος. Αυτό το τελείωμα. Μπάλω στο Ταμίγο. Θα
Ανοίγω στα ρέα από τα αριστερά, βρίσκει την μπροστά του. Τείχος, λάθος πάση του κλέψιμο από τους Knicks. 2-1-2-1 μέχρι μέσα. Μεταβής, άστοχος. Γιάμος. Παίζει ζωή σιγά σιγά το παιχνίδι. Μπαλά περνάει στον Σταυρόπουλο. Ποιος αστοχή από κάτω, ίδιος το rebound. Φάουλ. Και πολλά για τον ψηλό. Άστοχη πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Τρεις πόντι για τον Σταυρόπουλο. Σέιζης. Μπαλά πιστεύει σε εκείνον, ο οποίος περνάει από τα αριστερά, δείχνει τύχη μπροστά του. Σπιτιά έξω από την κορυφή, άστοχο. Και μέσα με τύχη. Τελευταία 3 λεπτά εδώ στο Περιστέρι, 9-4 μπροστά με συν 5 οι Χάρλεμς. Δαμίγος για τρίχη, άστοχος. Αμυντικό rebound και η μπάλα στα χέρια του σε ίδιο. Σαΐζης, θα κερδίσει το φάουλ. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Αλέξανδρος. Ευθυντικό rebound και 9-14 κατά το Sphinx. Χατζής. Σέιζης κινείται παράλληλα με την baseline, σπάει την μπάλα έξω. Δύσκολο drive. Κάνει το λίγο από τον Κούρο. Δαμίγος στην επιλογή στην κορυφή. Κάτρους θα σκοθεί για 3, θα αστοχίσει. Λυμάμαι να τον αγρέβει κάθε φορά, με μπερδεύει το 11. Ο Χατζής έχει κάνει το εξής κόλπο. Έχει παράλληλα με το 11 και έχει βάλει tape στον δεύτερο άσο. Θα τον αφήσω πολλές φορές με ένα χασιγουρί. Χατζής, Κούρος για 3, άστοχος. Ακόμα ένα επιθετικό rebound. Αλλά η μπάλα πάει διεκτός και φτάνει στους Χάρλεμς. Έχουμε και από την άλλη το Χατζή. Σε κενό τέρμα, 2 πόντι για την καρακούση. Σταυρόπουλος ξεχασμένος αστοχή, η μπάλα εκτός. Σε ίδιες κλέβει στα χέρια του Σταυρόπουλου, 2 ακόμα πόντι για τον ψηλό. Και αυτός στους 5 όπως και ο Νότσιος. 11-6. Τελευταίο λεπτό του πρώτου καλέφτη στο Περιστέρι. Μέσα ο Σιάμος για τους Χάρλεμς και ο Κολέκτρο της Φίξ έξω. Ο Δαμίγος και ο Χάρτης αντίστοιχα. Τελευταία, 45-4. Σκιάμος. Παίζει μου πλάτη τον Κολέτσο. Ξεφεύγει ωραία. Αλλά αυτό και στο τελείωμα. Ο ίδιος rebound. Προς
Σιώτης στημένος. Αλάστατος. Μότσιος. Κάτζιος θα δοκιμάσει και από το χέρι του. Θα σκοτήσει και αυτός. Τελευταία 22. Όλα στην διάθεση των Πίξ. Ξέζης αποφεύγει ωραία τον Ρουσιώτης, πάει την μπάλα έξω. Κούρος. Απαντήμα 4-4, 3-2, 1 από το σπίτι του. Από το σπίτι του! Τι έβαλε ο Κάτζιος! Τέλος 10 λεπτά, 14-6. Μπροστά με δραματικό τρόπο η Χάρλεμ. Δεύτερο δεκάλεπτο στο Περιστέρι. Χάρλεμ με ένα ασύγητο τρίποντο του Κάτιου. Δεν ξέρω και εγώ πόσα μέτρα από το αντίπαλο καλάθι το σούταρε. Πάνω το κλάτωσε και έστειλε τη διαφορά στους 8. Κύριε Μπάνο, τον αγρεύει. Ξέζεις. Πάει την μπάλα στη γωνία. Περνάει από τα αριστερά. Αγρεύεις με φλουτεράκι. Κάποιος και πάλι για τους Φίξ. Πόδι από τον Κάτιο, επαναφορά από το πλάι. Με τον Κούρο. Κούρος θα κερδίσει το φάουλ. Δεύτερο φάουλ για τον Σιάμο. Κλωτεράκι από κοντά. 9-14 για τους Φίξ. Σέιζης περνάει από το κέντρο, σπάει την μπάλα στη γωνία για 3. Άστοχος ο Κολέτσιος. Σκιάμος. Καβρόπουλος, ξεμαρκάριστος. Αλάχος. Από μέσα απόσταση, rebound, την μπάλα, το κέντρο σε easy. Κούρος για 3, άσχο, κεντάκι. Πάμε στο Αυρόπουλο. Την μπάλα στον Κάτζιο. Σαυρόπουλος ξανά μόνος του και εύστοχος. Από το low post. Διαβάζω στον λογαριασμό του ψηλού, ο οποίος πλέον είναι στους 7, αν δεν κάνει λάθος. Αγρεύεις. Δύσκολη πάσα που πήγε να περάσει. Μότσιος θα πάει μέχρι μέσα και θα τελειώσει και αυτή τη φάση. Time out από τους Χάρλεμ, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να φτάνει για πρώτη φορά τους 10-18-8. Επιστρέφουμε το time out. Σέιζης. Μπάλα στην περιφέρεια. Κολέτσος με ένα φουντεράκι και αυτό την πολύ άστοχος. Rebound από το Μότσιο. Σιώτης. Στην εμφάνιση του γράφει Φουστέρ. Έχω να ακούσω αυτό το όνομα. Δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Το του Ολυμπιακού πρέπει να ήταν. Ναι, του Ολυμπιακού. 2012-13, κάτι τέτοιο. Πολλά χρόνια πίσω. Σέιζης.
παλεύει για δύο άστοχος. Ο Κουρασής, ο Ρίκη Ρίκη, αυτός είναι. Νομίζω ότι αυτός είναι μια από τις μεγαλύτερες μορφές που παίζει στο μπασκετάκι για πολλά χρόνια. Πολύ πρωμπό. Νομίζω αυτός είναι. Άμα κάνει λάθος, ας μην γίνει να μείνει ο Καλπακίδης. Time out αυτή τη φορά από τους Χάρλεμς. 18-10, 6 και 17 μπαίνουν για την λήξη του μηχρόνου. Επιστρέφουμε το time out, 18-10 μπροστά με συν 8 οι Χάρλεμς. Δαμίγος είναι ψηλά από τον Σιάμο. Στην τελευταία ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Μισκέτης επαναφέρει. Σιάμος αφήνει στον Μότσο, όπως προσπίθε. Παίρνει από το κέντρο. Αλλά δεν τελειώνει τη φάση, rebound από τη Σεΐζη. Ωραία, προσφύγηση, μπαλαφάνη. Αυτός είναι σίγουρα, τελικά θα είναι η εμφάνισή του. Τελικά έπεσα μέσα. Δαμίγος. Μπαλά του φεύγει, αλλά τη συγκρατεί. Δαμίγος, περνάει ωραία, αφήνει στον Μότσιο. Αυτός εκείνος, λοιπόν, από τον Κολέτσο. Κολέτσος. Σέιζης, περνάει ωραία, αφήνει την μπάλα στη γωνία. Άστοχος. Από τα 6.75. Ξανά ο Δημήτρης. Ποιος θα περάσει στην πάγκο και αυτός και ο Σέιζης στην θέση του. Στην θέση τους μάλλον, ο Χατζής και ο Καλπακίδης. Δαμίγος, θα πρέπει να συζητήσει και αυτός ξαναδέρει στο παρκέ για τον θέση μόνος του. Άσχοντο που κυρισσεί ο τυριβάν από τον Ρίκη Ρίκη. Αγρεύεις. Καλπακίδης θα δοκιμάσει το χέρι του. Μπάλα εκτός, καλωσία για τους Χάρλεμς. Σταυρόπουλος. Παίζει την πλάτη αυτήν. Ωραία στον Δαμίγο. Γιατρής εκείνος. Εύστοχος. 21-10 συν 11 για τους Χάρλεμς. Γεγονός που μου κάνει λίγο εντύπωση, καθώς οι Χάρλεμς είναι μόνο 6. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο χαρτί για μια ομάδα να διαχειριστεί 10 παίχτες. Βέβαια, ο Τάσος Καλπακίδης μου είπε ότι συνήθως τόσοι κατεβαίνουν, οπότε είναι συνηθισμένοι. Αγρέβης, αφήνει έξω τον Καλπακίδη, για τρεις εκείνος. Rebound από τον Σιάμο.
Σαμίγος αφήνει τον Σταυρόπουλο που θα σηκωθεί για δύο, θα αστοχίσει. Κατεβάζει το αμυντικό rebound ο Αγρέβης. Τελευταία 3 και 20 για την λήξη του χρόνου. Λάθος πάσα του Ρίκη. Κάτζιος 3 ακριβώς λεπτά, 21-10. Προστάμε στην 11 η Χάρλεμς. Σιώτης. Ωραίο αλλιούπ και καλάθι από το Σιάμο. Έχουν δώσει δύο highlight οι Χάρλεμς μέχρι στιγμής. Ένα το τριποντάκι και ένα αυτό. Ξεκάθαρα ανώτερη στα πρώτα 18 λεπτά. Υπέρθωση του Σιώτη. Έρχεται από την γωνία. Απαραίτητο τρίποντο για τους Φίξ. Αυτό δεύτερα. Τους Χάρλεμς κατοχή ξαναπερνάει στους Φίξ. Οι οποίοι αν τώρα σκοράρουν παίρνουν το momentum με το μέρος τους. Δύο ένα τα φάουλ μέχρι στιγμής. Αντίς άστοχος. Αγρέβης ούτε με την πρώτη ούτε με την δεύτερη. Ακόμα ένα μυθικό για πάνω το ίδιο. Με τον ίδιο Χατζής σε φεύγει ωραία. Αφήνει την παραστον Αγρέβη. Τους θα στοχίσει. Δεύτερο επιθετικό rebound από τον Ρίκη Ρίκη. Χατζής στη σκέτ και έξω κολέτσες και εκείνος. Οι Φίξ ξυπνάνε 23-16. Η διαφορά ξαναφτάνει. Μονοψήφια τη νίκη συγκεκριμένα στους 7. Κάτσιος στον Τεγιαδίο απαντάει για τους Χάρλεμς. Στους 5-16 ξανά 9 η διαφορά. Καλβακίδης και αυτός. Αυτός rebound από τον Σταυρόπουλο. Τελευταίο λεπτό στο Περιστέρι. Για τον πρώτο ημίχρονο τελευταίο λεπτό. Ωραία πάσα, καλά και φάουλ του Σταυρόπουλου. Ξανά στο συν 11 η διαφορά. Πάρα πολύ αποτελεσματική η Χάρλεμς. Πόσο? Καλβακίδης περνάει την παραστον Αγρέβη. Καλβακίδης ρίξε κίνδυνη πάσα για τρεις. Έφτυχος και ο Χατζής. Παλαϊκός. Καλωσή παραμένει για τους Χάρλεμς. Μότσιος καλά και φάουλ ακόμα ένα. Αυτό έχει γίνει τουλάχιστον δύο φορές το συγκεκριμένο σύστημα. Τέσσερις ο Μότσιος. Τελευταία 20 δεύτερα.
Πάλι ψηλά από τον Κάτζιο. Χατζής, 7 δεύτερα μένει στο ρολόι. Κολέτσος, κλέπνο από τον Ρουσιώτη. Και αυτό στο κέντρο. Καλό ήταν, ε. Τέλος δεκαλέπτου και ημιχρόνου, 30-19 μπροστά. Με συν 11 η Χάρλεμ. Δεύτερο μέρος εδώ στο Περιστέρι. Πρώτη επίθεση για τους Φίξ. Αγρέβης. Καρακούσης περνάει από το κέντρο. Αγρέβης το σκορ. Αγρέβης και 9-14 για τους Φίξ. Κούρος. Χαζής για τρεις, ούτε εκείνος. Δεύτερο τελικό rebound για την ομάδα Καλακίδη. Καρακούσης αφήνει στον Αγαρέβη. Ούτε με την τρίτη. Ζήτης rebound από τον Μότσιο. Σιάμος εξτρέφει την μπάλα στον Μότσιο, ο οποίος γυρνάει και ευστοχή σε δύσκολο fade away. Χατζής, Αγρέβης. Ωραία, ξέφυγε εδώ Γκουκουλάκης, αστόχησε όμως. Rebound, την μπάλα ξανά στο Χατζή. Κούρος. Αγρέβης, μπάλα στη γωνία. Δύσκολη προσπάθεια, παραλίγο εύκολη από τον Γκουκουλάκη, rebound από τον Αμίγο. Κούρος, ωραίο γύρος, καλάθι, δύο πρώτοι πόντι για τους Φίξ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ψηλά, η οποία αποδίδει, θα αποδίδει και πάλι για τους Φίξ. Για όνομα του Θεού, έχουν έρθει πάνω των Φίξ και έχουν φέρει σουβλάκια. Σε λεπτά για να το δείξω αυτό. Τι άλλο θα δω, δεν ξέρω. Αγρέβης. Στους διατρείς κούρας το σκέφτηκε και αυτό είχε. Κάποιος περνάει την πάρα χαμηλά. Τον Μότσιο δύσκολη από εκείνο, λοιπόν τον αγρέβει. Άστοχος εδώ. Ακούσεις, δεύτερη ευκαιρία, καλά στο φάουλ για τον Garden Fix. Δηλαδή 23 σταθερά μπροστά οι Χάρλεμς, οι Φίξ μειώνουν ξανά σε μονοψήφια τιμή. Μπάλα χαμηλά, θα σκεφτεί για τρεις, θα στοχίσει. Μπάλα εκτός, κατοχή του Φίξ. Καρακούσης. Αφήνει τον Χατζή. Ωραία, θα βρωτεί από τον τελευταίο. Άστοχο το mid-range shoot, ριμπάνω τον ίδιο. Καρακούσης. Άστοχο το τρίποντο. Μπάλα εκτός, από ποιους. Από τους Φίξ, κατοχή τους Χάρλεμς. Σιάμος τρέφεται ψηλά. Με πλειονζόντια για να κλέψει εκεί ο Κοκολάκης.
challenge. Σταυρόπουλος αφήνει στο motion, παραπερνάει χαμηλά. Σκιάμος, δύο ακόμα πόδια από τους challenge. Πάρα πολύ αποτελεσματική και ορθολογική οι Αμερικάνοι. Νομίζω ότι δεν έχω δει κάποια πολύ τραβημένη επίθεση από εκείνους. Ξανά στο συν 10. Να μην κλέβει. Φάουλ ψηλά. Κάνε τώρα διαφορετικό, θα δούμε. Direct από το φασίστη. Κανονικό το φάουλ, επαναφορά από το πλάι με τον Κάτζιο. Μάτσος θα κερδίσει το φάουλ. Ο Κουκολάκης θα το χρεωθεί. Μέχρι στιγμής οι Χάρλεμ θα πάνε περίφημα. Να δείξουμε εδώ και επί το έργο. Αυτή γιατί έφυγε στην κάμερα. Να εδώ, πάνε στο fix. Αυτά είναι. Άστοχο το mid-range σου. Rebound το Χατζή. Χατζής πάει μέχρι μέσα, δύο πόντια του fix. Παναφορά από την baseline για τους Χάρλεμ. Ραμίγος σηκώνεται για δύο, αστοχή. Rebound από τους Φίξ. Χατζής. Ταρακούσης. Χατζής, όχημα στο χέρι του. Δίσταση ο περιφερειακός. Ο Κολάκης, άστοχος, rebound από τον Αμίγο. Μάχιος παίζει με πλάτη τον Κούρο. Περιμένει το κόψιμο, ο Μάχιος θα γυρίσει. Αλλά θα στο σκουσίδι στο fade away. Αγρεύεις. Χατζής. Φέρνει μπάρα στη γωνία. Άκουσες ο Κουκουλάκης. Rebound και μπάλα στα χέρια του Δαμίγου. Μότσιος. Θα ξεφύγει δύσκολο λέει από τον Μότσιο. Άστοχο, rebound και καλάθι. Από τον Σκιάμου, με συγχωρείτε. Σκιάμου. Το έξω και ο Μότσιος κατέβασε και έβαλε ακόμα δύο πόντους. Στους τέσσερις πλέον ο ψηλός. Μετά την ανάπαυλα. Κούρος. Χατζής. Μπαλά στη γωνία, Κοκολάκης. Άσπρος για τρία, rebound από το Σκιάμο. Αμίγος θα πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει τις δύο βολές. Time out. 36-26 συν 10 για τους Harlems. Επιστρέφουμε το time out στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Δαμίγος. Αστοχή πρώτη. Αστοχή δεύτερη, rebound. Η μπάλα θα κατούσε easy.
Καρακούσης. Κολέτσος. Στέφτον Καρακούση. Αστροχοντοπλουτεράκι. Ριμπάουντ του Δαμίου. Σιάμος. Δαμίγος πιέζεται ψηλά. Και κερδίζει το φάουλ του Σέιτζη. Τέταρτο φάουλ για τους Φίξ. Στα επόμενα 3,5 λεπτά, οποιοδήποτε φάουλ και αν επιχειρήσουν, θα στείλει στην γραμμή της συνανθρωπίας του Χάρλεμ. Αυτά που λέγαμε, στην γραμμή της συνανθρωπίας ο Κάντιος. Αστοχή πρώτη. Εύστοχη δεύτερη. Μία στις δύο και από εκείνον και από τον Δαμικό προηγουμένως. 38-26. Δαμίγος. Κάποιος αφήνει τον Σταυρόπουλο. Κρουσιώτης. Θα περάσει χαμηλά στον Σταυρόπουλο. Κάποιος για τρεις από την γωνία. Άστοχος, rebound από τον Σταυρόπουλο. Κρουσιώτης. Κάποιος με ταυλό ούτε εκείνος. Καρακούς κατεβάζει και θέλει να δώσει γρήγορο ρυθμό. Νομίζω αυτό είναι το όπλο το οποίο έχει μείνει αχρησιμοποιητό από τους Φίξ, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν αναλωθεί λίγο παραπάνω στα τρίποντα και θα μπορούσαν πολύ εύκολα να πιαστούν και να τρέξουν. Έχουν και τα πνευμόνια και τον πάγκο και τα νιάτα. Βέβαια εγώ καλά τα λέω από εδώ πάνω. Έχει διαφορά να παίζεις. Προστελειώνει κλέψιμο από τον Κάτζιο. Φάουλ ψηλά. Ακόμα είναι από τους Φίξ, ο Κολέτσος θα το χρεωθεί. Στη γραμμή της συνανθρωπίας, Σιάμος. Άστοχη πρώτη. Έστοχη και η δεύτερη. Στους τέσσερις ο Σιάμος. Φάουλ ψηλά από τον Ρισκιώτη. Χαμπεσής. Για δύο άστοχους. Από τον Κολέτσο επιθετικό rebound. Αλλά ούτε ο Καρακούς θα δώσει λύση. Ρουσιώτης. Δύο βολές για τον guard τον Φίξ. Thank you.
στους 5 μετά την ανάπαυλα ο Καρακούσης. Στους 4 μάλλον, με συγχωρείτε. Μάρκεσα. Επιθετικό ριμπάνω από τους Φίξ. Καρακούσης. Ο Μαρκάρης κρίσκεται από το elbow. Ο Κολέτσος. Και 5 απομένει για την λήξη του δεκαλέπτου. Ο Δαμίγος πάει μέχρι μέσα και τελειώνει και αυτήν τη φάση. Θέλω να δω τι ποσοστά έχουν στο τέλος τη Χάρλεμ. Και δείχνει μια φορά από τον Ρουσιώτη. Άλλο ένα έχουμε δώσει στην Χάρλεμ. Επαναφορά από το πλάι για τους Φίξ. Από τη γωνία άστοχο το τριποντάκι. Από το Χαμπεστή rebound. Από τον Σταυρόπουλο. Ποιος θα πιεθεί ψηλά και θα κερδίσει φάουλ. Από τον Σταυρόπουλο, 42-29. Άστοχη δεύτερη, rebound. Την μπάλα στα χέρια του CZ. Ποιος έχει οργανώσει τις περισσότερες επιθέσεις για τους Φίξ. Αυτοτελείωμα, rebound από τον Αμίγο. 22 δεύτερα. Αμίγος και τέτοιο, ωραία. Σταυρόπουλος, ίσως να βιάσει κανένα το λίγο, Άρλες. Το rebound του Σταυρόπουλο, ο οποίος θα για τρεις, τι κάνει. Πολύ βεβαιασμένη η επίθεση αυτή, η κατοχή περνάει στους Φίξ. Εφτά δεύτερα. Σέιζης. Σε φεύγει κλέψιμο από τον Δαμίγο. Τέλος δεκαλέπτου, 42-29 μπροστά η Χάρλεμς. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Γούσου Πού. Ξέρω τι επαναφέρει. Μπάς ο Χιάμο. Μάτσιος παίζει με πλάτη. Σταυρόπουλος για 2. Στέκεται άτυχος, rebound. Από το Χαμπεσί. Κατζής. Σε Ίζης, η μπάλα στη γωνία. Ωραίο drive, split έξω, ρίχι ρίχι. Δεν δίνει τη λύση. Κάτζιος. Τέσσερον τρίπλα. Σταυρόπουλος. Σιάμος, περνάει την μπάλα χαμηλά στον Μότσιο. Ποιος κάνει την μπάλα, κλέψιμο. Πρώτο φάουλ για τους Χάρλεμς. Επαναφορά από το πλέον του Σέιζι. Για τρεις. Άστοχο από τον Αγρέβη, από τον Αγρέβη, από τον Χατζή. Κάτιος. Μπάλα περνάει χαμηλά, φάουλ. Σταυρόπουλος.
Κιάμος περνάει από το κέντρο. Μπάλα στο Ρουσιώτη, εξετραπημένο στο ρολόι Ρουσιώτης. Αστοχή στο φλωτεράκι, ριμπάουν τον Αγρέβη. Κλέψιμο από τον Κάτζιο. 2-1-1, Κάτζιος μέχρι μέσα. 2 ακόμα πόντι για τους Χάρλεμς. 2 πρώτοι πόντι στο δεκάλεπτο. 44-29 συν 15 για τους μπλε. Κάτι σου φαίνεται να έχει τραβηχτεί πίσω στο πόδι. Μέσα ο Δαμίγος. Αγρέβης. Παίζει με πλάτη τον Σταυρόπουλο. Γυρνάει και φτωχεί. Δαμίκος. Ωραία ραφία τρίπλα. Σταυρόπουλος. Ωραίο χουκ. 2 ακόμα πόδια για τους Χάρλεμς. Οι οποίοι σήμερα κατά τη δική μου γνώμη έχουν κάνει μαγικό παιχνίδι. Είναι πάρα μα πάρα πολύ αποτελεσματική. Σταδέξι 31. Καλύβος, ακόμα διαφορετικά τους Χάρλεμς. 6-2 σερί στα πρώτα 3 λεπτά. Καζής. Καμεσής. 2 πόντι. Από κοντά ο κύριος. Σάβα κουράσει. Πάλι τον Καλπακίδη. Επαναφορά από την λάγια γραμμή για τους Χάρλεμς. Από την baseline τελικά. Σταυρόπουλος. Είναι ωραία σωσιά, ο οποίος θα πατήσει την βασική γραμμή. Χατζής. Καλπακίδης επιστρέφει στον Χατζή, ο οποίος περνάει από το κέντρο και τελειώνει τη φάση. Time out από τους Harlems, οι οποίοι βλέπουν διαφορά να πέφτει στους 13 πόντους, στα 35. Επιστρέφει μετά το time out. Πίεση ψηλά πλέον από τους Picks. Σταυρόπουλος. Δαμίγος, μεγάλες επιθέσεις θέλουν τώρα οι Χάρλεμς. 5 δεύτερα, Δαμίγος με φλωτεράκι. Άστοχο, rebound τον Αγρέβη. Τώρα είναι η ώρα για τους Knicks, αν θέλουν να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Χατζής, 2 ακόμα πόντι. Δαμίγος. Μότσιος. Σταυρόπουλος περνάει στον Σιάμο. 14, Σιάμος περνάει, αλλά δεν μπορεί τη φάση, rebound από το Ρίκη. Το momentum πλέον γέρνει ελαφρώς στην πλευρά των Φίξ. Καλβακίδης. Ακόμα το τριποντάκι, rebound του Σταυρόπουλο. Την μπάλα από πέρα και ακούς κατοχή ξανά για τους Knicks. Χατζής.
Καλπακίδης για 3. Ούτε τώρα η μπάλα εκτός, κατοχή για τους Χάρλεμς. Μέσα ο Κουβολάκης ξανά στην θέση του Καλπακίδη. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Ραμίγος πιέζει ψηλά, αφήνει στον Σιάμο. Ποιος θα περάσει το κέντρο, θα περάσει το κέντρο. Σταυρόπουλος πιέζει πάρα πάρα από τον Αγρέβη. Μόσχος συγκρατεί και περνάει την μπάλα στην ασφάλεια του Σιάμου. Σιάμος κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Πολλές φορές στην γραμμή της φιλανθρωπίας σήμερα η Χάρλεμς. Βέβαια να πούμε ότι πέρα από τους εύκολους πόντους δεν έχουν και τα καλύτερα αποστάσματα στις βολές. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα είναι πραγματικά πάρα πολύ αποτελεσματική. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ δύσκολο για μια ομάδα με 6 παίχτες να έχει τόσο καθαρό μυαλό μέχρι το 35. Η κούραση παίζει πολύ σημαντικό παράγοντα και μιλάμε και φυσικά για ένα στεγνικό πρωτάθλημα, οπότε καμία ομάδα νομίζω δεν έχει, δεν μπορεί να παίξει το 100% των δυνατών της. Αγρέβης, δύο μαγόνια για δύο. Διαφορά. Χάρλεμς, Ρουσιώτης, ο πρόεδρος μπαίνει και εξέδρα στο παιχνίδι. Χατζής, μεγάλα σου θέλουμε εδώ τώρα οι πίκ να πάρουν ψυχολογία. Έχεις δύο βολές για τον ψηλό, τον πίκ. Σε μονοψήφια τιμή, 49-40. Δύο. 49-41. Καθαρό μυαλό χρειάζεται τώρα η Χάρλεμς. Από την άλλη επίθεση για τους Φίξ. Για τρεις ο Χάρτης. 49-44 το μάτς γίνεται ροντέο. Πάω τσουλά από το κολάκι. Αυτοκτονικές τάσεις από τους Χάρλεμς οι οποίοι ελέγχουν το παιχνίδι στο μεγαλύτερο μέρος του. Ταμίγκος. Σταυρόπουλος για δύο. Άστοχος, τον πρώτο καρακούσι. Καφέρει, πάλι εκτός, κατοχή και πάλι για τους Φίξ. Η εξέδρα των Φίξ μέχρι τώρα ήταν ήσυχη. Τώρα που είδε το σκορ να πλησιάζει έγινε χαμός. Χατζής. Για τρεις. Ο Κολάκης πάνω τα λίγο. Σιάμος. Σιάμος περνάει, αφήνει ωραία στο Σταυρόπουλο. Δύο πόδια για τον Τζιλό.
Χάρλεμ. Χατζή, θα σκοπεί ξανά για τρεις και θα ξανακολουθήσει. Μαζί 51-47 δεν το πρώτα λάει μάνα από τους Χάρλεμς. Επίσης το μεταλ τάιμ Φίξ όπως ήταν αναμενόμενο θα πιάσουν ψηλά. Λάχος υπάρχει από τα μου. Κλέψιμο οι οποίοι φέρουν και την ενέργεια του της εξέδρας. Αυτό παίζει το ρόλο του. Πέμπτο φάουλ, πρόβλημα για τους Φίξ. Από τον Σιάμο, ο οποίος φαίνεται ψύχρεμος. Ας το φιλέφερε, βάλτο να γρέβει. 1.50, 52.47. Κατζής, γκολ φάουλ. Ευκαιρία για ένας δίποτα από τους Φίξ. Κατζής οδηγεί μόνο στου τους Χάρλεμς. Τους Χάρλεμς λέω. Τους Φίξ. Έχει βάλει 6 9 12 από το τελευταίο δεκάλεπτο. Μέσα και η γωνία. Ο οποίος θα πάρει καλάθι και φάουλ. Μάλιστα. Φοβερή ανατροπή πάνω στην ανατροπή. Time out από τους Φίξ. 54-50. Επιστρέφουμε για την βολή του Δαμίγου. Έμεσο τρίποντο από τον Δαμίγο. 55-50, 1,5 λεπτό, 1.34 για την ακριβία. Επίθεση για τους Φίξ. Τσέιζης. Ποιος ξαναπέρασε το παρκέ. Χατζής προσπίσε, περνάει από την baseline. Κοκολάκης για 3. Ας το προς και το πιο rebound από το Χατζή. 2 ακόμα από το τελείο, το έχει πάρει προσωπικά. Λίγος, 1.17. Σταυρόπουλος πιέζεται, περνάει στο Σιάμο. Φάουλ ψηλά από το Κοκολάκι. Πραγματικό nail biter, όπως λένε και στο χωριό μου. Η αναμέτρηση έχει πάρει φοβερή εξέλιξη. Όλα θα κρυθούν στην κόψη του ψηλαστείου. Άστο και πρώτη από το Σιάμο. Έρμπολη δεύτερη από τον Σιάμο. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Καρακούσης. Αυτό το shoot. Rebound από τον πρόεδρο. Κλέψιμο από το Σεΐζι. Καρακούσης. Κούρος, Χατζής. Θα περάσει. Θα περάσει την παραστονά Γρέβη, ο οποίος θα αστοχίσει. Rebound από το Σαυρόπουλο.
Κερδισμένο φάουλ από τον Κούρο. 55-52. Ο Σταυρόπουλος καλείται να φανεί ψύχρεμος. Έστασε η πρώτη. Έστωση και η δεύτερη, 57-52, αέρας συν 5 για τους Χάρλεμς. 41,8. Σεΐζης, Χατζής. Και αυτό! Τι γίνεται! Μουσιώτης, Σταυρόπουλος, μεγάλης επιθέσεις θέλει τώρα οι Χάρλεμς. Καθαρή άμυνα, πρέπει να παίξουν οπωσδήποτε οι Φίξ. Καμίγκος Μότσιος κερδίζει το φάουλ στη γραμμή των βολών. Αν βάλει 2 στις 2 λογικά καθαρίζει το μάτς. Έχω αγχωθεί ακόμα και εγώ που περιγράφω. Μέσα ο Ρίκη στην θέση του Κούρου. 16,1, 57, 55. Ψύχρεμος ο Μότσιος. Πενήντα 55. Αστοχή δεύτερη, ριμπάουντ τον Αγρέπη, 15 δεύτερα. Θα πάνε για τρίποντο ή θα πάνε για τρίποντο οι Φίξ. Χατζής μέχρι μέσα, έρμπολ, ριμπάουντ από το Σκιάμο. Δαμίγος, Σταυρόπουλος, αργούν πολύ να κάνουν φάουλ. Ο χρόνος θα τελειώσει. Μεγάλη νίκη για τους Χάρλεμς, οι οποίοι επιβιώνουν με 58-55 και φτάνουν στο 1-2. Τεράστια νίκη για τους Αμερικάνους.